Σε έναν δρόμο που χαρακτηρίζεται κίνδυνος θάνατος για τους πεζούς στη Λεωφόρο Μουρνιών, μια 61 ετών χανιώτης άφησε χθες την τελευταία της πνοή, όταν παρασύρθηκε από γιοταχή και εκτινάχθηκε σε μεγάλη απόσταση. Η Λεωφόρος Μουρνιών είναι μια από τις κύριες πύλες εισόδου στην πόλη των Χανίων από την Εθνική Οδό. Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο στο ύψος του Νάσκρη. Είναι πολύ δύσκολο γιατί τα αυτοκίνητα τρέχουν πάρα πολύ. Και είναι πολύ δύσκολο να περάσουν. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη γύρω στις 7 χθες το απόγευμα. Διάβαση στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και πεζοδρόμιο. Η άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε από το γιοταχή που οδηγούσε 56χρονος με κατεύθυνση τα Χανιά. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. Πρέπει να προσέχεις πολύ. Πρέπει να πας άκρη στο πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω, είναι επικίνδυνο πάντως, γιατί είναι εθνική, είναι το δρόμο που είναι, μπαίνεις από την άλλη ή έρχεται από την άλλη πλευρά. Από τη διασταύρωση της Αγίας Μαρίνας μέχρι και τη συμβολή της Λεωφόρου Μουρνιών με την αναγνώση του Γογονή, ο δρόμος είναι γεμάτος παγίδες για τους οδηγούς, αλλά κυρίως για τους πεζούς. Οι δρόμοι μας είναι χάλια, λακκούδες και σκαψίματα. Τα αυτοκίνητα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες εδώ? Όχι, όχι. Εγώ όσο έχω δει πως προσέχουν. Δεν είναι που φεύγουν. Πάνω ξέρω πως γίνονται πολλά πράγματα σε αυτό το δρόμο. Το χθεσινό δυστύχημα είναι το τρίτο θανατηφόρο με παράσυρση πεζού που καταγράφεται φέτος στα Χανιά.